περίφημη διάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι από τον Αύγουστο του 1946, έχει προηγηθεί το περίφημο συμβούλιο του Big Four του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γαλλίας, όπου εκεί στις 27 Ιουνίου ο Μολότοφ έριξε τις σοβιετικές πράξεις και τις οργανώσεις. Ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο πλέον, βλέπετε ακριβώς το τηλεγράφημα του φίλου του Αγγλίου, που ήταν και εκεί στο εξωτερικό του Ραφαέλ, θα είχε κατέληξει στο Παρίσι, που αναφέρει ότι απόψε ο Μολότοφ πήρε τις προφυλάξεις του, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την Ένωση, στην Ολομέλεια, στην Αυτοκρατορία και το Ραφαέλ. Ακριβώς και το Παλαιό του Λουξεμβούργου έγιναν οι σκληρές διαπραγματεύσεις κάτι το πρόγραμμα σε κάθε αίθουσα, Ιταλία, Βουλγαρία, κάθε αίθουσα στην Ένωση. Κωνσταντίνος Τσαρδάρας, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ουσιαστικά.